Σίγουρα προσέχω τη διατροφή μου. Αποφεύγω τη ζάχαρη, το πολύ αλάτι, τα τηγανιτά, προσέχω τι τρώω. Γυμνάζομαι 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Και βέβαια προσπαθώ να συντηρηθώ στα κιλά που είμαι. Τώρα θα έμπαινε στη διαδικασία να χάσει κιλά? Όχι. Θα με δέρουν οι πελάτες μου, τι λες? Δεν θα με φέρει κανείς στη δουλειά. Αρχικά η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το σώμα μου έτσι όπως είναι. Και εύχομαι πραγματικά όλοι οι άνθρωποι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα, να φτάσουν σε ένα σημείο που να κοιτούνται στον καθρέφτη και όχι να υπάρχει έτσι αυτή η τάση ναρκισισμού, να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν. Δηλαδή η αξία σου δεν είναι αυτό που γράφει στη ζυγαριά. Ωραία. Λίγο χέρια πίσω. Ουσιαστικά μαζί με τους συνεργάτες μου καταφέραμε και ανοίξαμε το Plus Size στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα είχα την τιμή να συμμετάσχω στα φετινά Madwalk, όπου έγινε η πρώτη πασαρέλα plus size, μόνο με plus size στα Βαλκάνια. Και ενώ όλα τα υπόλοιπα μοντέλα ήταν από το εξωτερικό, ήμουν η μόνη Ελληνίδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μου κάνανε. Αν δεν είχα το σύζυγό μου, νομίζω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχα καταφέρει. Χωρίς τη δική του στήριξη, και ηθική αλλά και οικονομική, δεν νομίζω ότι θα ήμουν σε αυτή τη θέση. Όποιος παλεύει για ένα πράγμα, δεν παλεύει μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους αυτούς που είναι από πίσω, που δεν έχει μια καθημερινή γυναίκα τη δυνατότητα να βγει να πει πρέπει και εγώ να ντυθώ. Δεν μπορώ να γυρνάω με τα φαρδιά. Έχω και εγώ θηλυκότητα, έχω και εγώ σεξουαλικότητα που θέλω να αναδείξω. Πλέον λοιπόν έχω φτάσει σε ένα σημείο που μετά από πολύ σκληρή δουλειά και πολύ καλές συνεργασίες βέβαια, να βιοπορίζομαι από αυτό το επάγγελμα. Όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, είμαι μοντέλο. Δηλαδή το λέω και δεν πρέπει να σκεφτώ ότι ο άλλος θα με κοιτάξετε. Εσύ είσαι μοντέλο. Με ξέρουν ήδη. Ωραία που μας τα είπε. Τι ωραία που μας τα είπε, να λέει ότι τον πρώτο καιρό έλεγα είμαι μοντέλο και περίμενα την ίδια.